Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριοι δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, τις υπόλοιπες προσφωνήσεις θα τις κάνει ο ιερέας που θα πάρει τον λόγο μετά από λίγο. Πριν 11 χρόνια έλαβα ένα τηλεφώνημα στο Πειραιά που μένω, ενώ είμαι ντόπιος βέβαια, είμαι από το Βουλγάρο. Έλαβα λοιπόν από έναν αγιασμένο, θα έλεγα, κατά την προσωπική μου γνώμη, χωριανό σας, το Λευτέρη το Πουλινάκι, που αγαπούσε πάρα πολύ το Κακοδίκη, το χωριό του, και μου λέει: Γιάννη, θέλω μια χάρη από σένα. Τι θέλεις, φίλε, του λέω. Θέλω να κατέβεις στο χωριό μου να οργανώσετε τα 100 χρόνια της εκκλησίας αυτής. Έδωσε λοιπόν την ευχή και την ευλογία ο μακαριστός γέροντας Ειρηναίος και ήρθε εδώ 4 ή 5 μέρες, δεν θυμάμαι καλά, για να οργανώσουμε αυτή την αξέχαστη εκδήλωση για τα 100 χρόνια της Εκκλησίας. Ο πατήρης Τηλιανός γίνεται γνωστός μου τότε και η συνεργασία μας ήταν παραδειγματική και μου λέει: Γιάννη, να σου δείξω. Να σου δείξω τι βρήκα. Και μου έφερε λοιπόν αυτό το βιβλίο που ονομάζεται στην γλώσσα μας κατάστιχο. Λέει: θα σε γράψω στα κατάστιχά μου, δεν λέει ο λαός. Μέσα εδώ λοιπόν είναι ένας μεγάλος θησαυρός μνήμης ανθρώπων, δουλειές και εργασίες και υλικά για τον περικαλεί αυτόν ναό. Τόσο ωραία γράμματα, η πένα, τι ωραία πράγματα το Μελάνι έχει γράψει εδώ μέσα. Με τα χέρια του παπά Τσιάκη, το μικρό του Γεώργιος. Αυτό λοιπόν ονομάζεται κατάστοιχο που θα το ακούσετε κατ' επανάληψη στις ομιλίες και θα το ανοίξω μνημονεύοντας τον όλοι μας νοερά, όλους τους ανθρώπους εκείνους που εργάστηκαν και έφτιαξαν αυτή την εκκλησία. Αλλά δεν φτάνει μόνο να φτιάξουμε, αλλά πώς θα διατηρήσουμε. Εγώ, σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω. Είμαι τόσο πολύ εντυπωσιασμένος. Όταν ήρθα μετά από τα 11 χρόνια και είδα αυτές τις δουλειές, δηλαδή οι κολόνες και το ιερό μέσα και θαύμασα την τέχνη εκείνων, αλλά και την τέχνη του παπά Στελιανού, τη δύναμη και την υπομονή που την πήρε από το Θεό, όπως μου ομολογεί, για να φτιάξει και να αποκαλύψει αυτά τα υπέροχα πράγματα του χθες με τόσες δυσκολίες της εποχής εκείνης. Μα νομίζω ότι αρκετά είπα στην αγάπη σας και παρακαλώ τον πατέρα Στυλιανό, τον μεγάλο εργάτη της ενορίας, που είναι παράδειγμα προς μίμηση. Σας ευχαριστώ. Ξέρετε τι μου λέει από πίσω? Έτσι μου κάνει. Για τις επερχόμενες γενναίες, όχι το όνομα του
του μακαριστού Λεβίτου, προθιερέω Γεωργίου Νικολάου Τζιάκη, του πρωτεργάτου της ανοικοδομήσεώς του. Αλλά δεν είναι το μόνο η τυχαία παρουσίαση του καταστήμου. Υπήρξε και η θεία πρόνοια να βρεθούν και τα κατάλληλα πρόσωπα στα οποία θα στηριζόταν όλη αυτή η προσπάθεια, η εμπιστοσύνη και η υπευθυνότητα, ώστε όλα αυτά τα στοιχεία να περιέλθουν στον κατάλληλο αρχιτέκτονα που όπως οι μαστόροι του ναού τον έκτισαν και ούτω τρόπος να χτιζόταν και αυτό το νέο οικοδόμημα του ναού, το βιβλίο του, η ιστορία του, η προσωπικότητά του. Και χάρη τη Θεού, σε συνέχεια του βιβλίου του Κακοδίκη της Κρήτης, προσετέθηκε το εκδεδόμενο βιβλίο της Ενορίας της Αγίας Τριάδος Κακοδικίου, του εκδότηκε συγγραφέα φιλολόγου αδελφού Γεωργίου Ιωάννου και Μαρία Δουβάση. Και μέσα σε αυτές τις σελίδες της ιστορίας, ξεπρόβαλαν σαν αστέρια λαμπρά τα πρόσωπα ζωντανά των περισσότερων ποιητών, κορυφών, αφιερωτών, εργατών, όσα μπόρεσαν να βρεθούν με την επεξεργασία και επιμέλεια σε όλες αυτές τις ξεπτορευμένες και ξεχασμένες, αλλά ξαναζωντανές φωτογραφίες του φωτογράφου, καθηγητού κοινωνιολόγου Κωνσταντίνου Ιωάννη και του Σούλα Σπιτράκη. Δύο άτομα στα οποία αξίζει κάθε έπαινος και ευχαριστία για την ευγενή προσφορά του για την έκδοση του πονήματος αυτού. Ευχαριστώ όλους όσοι βοήθησαν και έδωσαν τις φωτογραφίες που τους ζητήθηκαν, των ειδικών τους προσώπων ή ακόμα και ξένων, σε αυτούς οι οποίοι έδειξαν αδιαφορία ή άρνηση να βοηθήσουν. Ελπίζω πως όταν ανοίξουν το βιβλίο και δούνε όλα αυτά τα πρόσωπα που υπάρχουν, θα νιώσουν το σφάλμα τους και το κακό που έκαναν σε αυτούς που αγωνίστηκαν και κοπίασαν για ένα ιδανικό του τόπου τους. Επίσης, ευχαριστώ όλους αυτούς που βοήθησαν υλικά, ψυχικά, προσέφεραν, στήριξαν και υπερασπίστηκαν την προσπάθειά μας για την προβολή του Ιερού Ναού και την έκδοση του βιβλίου του. Θα μου επιτραπεί να αναφερθώ σε πρόσωπα τα οποία αξίζουν ιδιαίτερας μνήμας. Από την ταπεινότητά η κυρία Ελένη Βερνατάκη, η κυρία Εύη Σπιναρόλη, ο κύριο Τυχόλο Τυρογεννάκη, ο κύριο Λάμπρο Ζεμπελάκη, οι Μακαρίτε Καράλαμπο και Ελευθέρω Μπουλινάκη, η κυρία Γεωργία Καλογρίδη, η αδερφή Καλογρίδη Εξαμερική, ο κύριο Δήμαρχο Γιώργο Δεμιτζάκη και το Δημοτικό Συμβούλιο, οι πολιτικοί σύλλογοι Κακοδικίου και Κακοδικιανών Αθηνική και ιδιαίτερω τον πρόεδρο του Σταύρου Πετράκη, που δεν ξεχνά τις ρίζες του αφενός και αφετέρου για την αγαστή συνεργασία μας. Τις θερμές μου ευχαριστίες στην κυρία Ρόζα Κονταδάκη, η οποία προσεφέρθη να μας κάνει την παρουσίαση του πονήματος αυτού. Λόγω ευτυχού και γεγονότος αυτής, δεν είναι δυνήτη να παρευρεθεί την ανάγνωση του κειμένου, θα παρουσιάσω εκλεκτός φίλος και συνεργάτης λαογράφος ο κύριος Κουλούδης, ο οποίος μετά την άψογη επιμέλεια της εκδηλώσεώς μας της εκατονταετηρίδος προσεφέρθη να προσφέρει τις γνώσεις του και τη βοήθειά του για την οργάνωση της εκδήλωσης. Είδε η χάρη του Παναγίου Πνεύματος τους φωτίζει για την καλύτερα προβολή των πολιτιστικών θεμάτων τα οποία προβάλλουν ώστε η ιστορία της παράδοσής μας να μεταδίδεται με λαμπρό φως στους καλεπούς και δύσκολους καιρούς που περνάμε. Ευχαριστώ τον αγαπητό φίλο μας, μηχανικό κύριο Στέφανο Παπαδάκη, ο οποίος αφιλοκερδός έβγαλε όλα τα σκαρυφήματα του Ιερού Ναού, τον κύριο διοικητή, ο οποίος εφρόνησε για την καλή κυκλοφορία των οχημάτων, το Δήμο για την παραχώρηση του Πούλμαν και τον οδηγό Γεώργιο Σουναρολάκη. Ευχαριστώ την Πρεσβυτέρα και όλες τις κυρίες οι οποίες φρόντισαν για την καλύτερα φιλοξενία το μάγειρα μας τον Άγγελο Μανουσάκη, την κυρία Μαρία Τσιστάκη, η οποία προσέφερε τα ξεροτήγανα και άλλες κυρίες οι οποίες προσέφεραν διάφορα εδέσματα. Τα εκκλησιαστικά συμβούλια του Κακοδικίου, των Μαχιών και των Πλεμενιανών για την βοήθειά τους. Τέλος, να σας ευχαριστήσω και εμάς. Ευχαριστώ και τον παπά Γιώργη, ο οποίος επί τόσα χρόνια υπηρέτησε εδώ πέρα την ανωρία μας και την εκράτησε ζωντανή.
Να σε ευχαριστήσω εσάς, Σεβασμιότατε, που με τις ευλογίες σας, την προτροπή σας και το κουράγιο που μας δώσατε, την ευλογία σας, εδώσατε τη δυνατότητα ούτως ώστε να αναδείξουμε το μεγαλύτερο μνημείο του παρελθόντος αιώνος στον τόπο μας. Θα σας αναφέρω ένα γεγονός το οποίο μου συνέβη εδώ πέρα και μου έδωσε περισσότερη δύναμη και όθηση και σιγουριά σε αυτά τα οποία ήθελα να κάνω. Σε ένα μνημόσυνο το οποίο ετελείται εδώ πέρα ήταν ο ελογημότατος κύριος Παπαδερός. Ήρθε στο γερό στο τέλος της λειτουργίας και εθαύμασε όλη την τυχοπία. Σε μια στιγμή μου είπε, «Παπά Σελιανέ, σκέφτομαι αυτό το πλακάκι, αυτό το πετραδάκι, ποιος το βρήκε, πού το βρήκε και το έφερε εδώ πέρα και το έδωσε σε αυτό το βάστονο που το έβαλε σε αυτό το τόπο εδώ πέρα και το έκθεσε με τόση σιγουριά και τόσο μεράκι». Αλήθεια, το τι μεράκι, γιατί πίστη, γιατί αφοσίωση είχαν αυτοί οι άνθρωποι που πεινασμένοι με τρίτια παντελόνια, παπούτσια, με ένα ξεροκόμματο, λίγε αλατσολιές και λίγα κουτιά, λίγο αμμωτηρί και πόλικο κρασάκι, εδούλευαν από ήλιο σε ήλιο, δίχως γκρίνια, δίχως παράπονο, αφιλοκερδός πολλές φορές δια τα ιδανικά τους, γιατί έτσι πίστευαν ότι ήταν το καθήκον τους για τη συνέχιση των θυσιών των προγόνων τους. Ευχαριστώ επίσης την προσπάθειά μας και όραμά μας είναι, όπως συνεχίσουμε, την προσπάθεια προχωρήσει του τόπου μας. Ελπίζω προσωπικά με τη βοήθεια του Θεού, άμεσα, να εκδώσουμε και το τρίτο βιβλίο του τόπου μας, τα σχολεία μας, ώστε να ολοκληρωθεί ένα τρίπτυχο έκθεσης, το Κακοδίκη της Κρήτης, η ανορία του και τα σχολεία του. Σιγουριά μας ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία κατορθώσαμε να συγκεντρώσουμε να γίνουν φως αναστάσεως και να ξανανάψουν το σβησμένο λιχνάρι της γνώσεως και της παιδείας του χωριού μας. Αυτή η πίστη και η αγάπη, η κυριαφοσίευση, η προσφορά των ανθρώπων αυτών οι οποίοι εργάστηκαν κατά το παρελθόν για να μας αφήσουν αυτή την κληρονομιά, ας γίνει βάρος και για μας. Αυτοί μας παραδώσανε ένα κομμάτι, ένα φύλλο της ιστορίας του βιβλίου του τόπου μας. Εμείς τι θα παραδώσουμε άραγε στην επόμενη γενιά? Ας μας γίνει λοιπόν μάθημα η προσφορά τους, η ζωή τους και τα ιδανικά τους. Ας είναι αιωνία η μνήμη αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας αναφέρω ότι το βιβλίο θα τιμάται στην τιμή των 40 ευρώ. Κατά τη σημερινή ημέρα το αφήνουμε ελεύθερο, διότι επειδή μου είπαν μερικοί ότι θέλουν να δώσουν και προσφορές για αυτό το οποίο κάνουμε, γι' αυτό το βάζουμε σε ελευθέρα τιμή, κατά τη σημερινή ημέρα. Και δεν εμποδίζουμε, ας πούμε, τον καθένα να πάρει το βιβλίο και ό,τι έχει καλοσύνη να αφήσει εκεί πέρα στο ταμείο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλείται ο Δήμαρχος, ο κύριος Δερμητζάκης, να κάνει τον χαιρετισμό του. Όταν πριν από 2 χρόνια νομίζω με πήρε τηλέφωνο ο Παπασταγιανός ότι Δήμαρχε υπάρχει ένα βιβλίο χειρόγραφο του συγχωρεμένου του παπά Γιώργη και γράφει το πώς κατασκευάστηκε ο Ναός της Αγίας Τριάδος. Οπότε θυμήθηκα όταν παιδί η συγχωρεμένη μητέρα μου μου έλεγε ότι 2 φορές το χρόνο ο παπά Γιώργης με ένα γαϊδουράκι φορτωμένο με 2 δοχεία επήγαινε σε κάθε σπίτι του χωριού, έλεγε καλησπέρα για τον Ναό της Αγίας Τριάδος, ό,τι μπορεί ο καθένας. Αυτό μου είχε μείνει στην παιδική μου φαντασία και δεν εγνώριζα βέβαια ότι υπήρχε αυτό το βιβλίο.
και το οποίο μου έκανε την τιμή ο παπάς Τελιανός και ο καθηγητής ο αδελφός του, ο Γιώργος Ρουμπάσης, να μου ζητήσει να προλογήσω. Με μια μεγάλη έκπληξη είπα να δεχτώ, παρά το ότι δεν έχω, σίγουρα δεν έχω την ικανότητα που έχουν οι πνευματικοί πατέρες και οι φιλόλογοι, αλλά είπα ότι όταν μου έστειλε το κείμενο για να ενημερωθώ και να πω γράψω μια κουβέντα, εθαύμασα πραγματικά το πώς ένας άνθρωπος, δάσκαλος βέβαια και ιερέας του χωριού, εξεκίνησε να γράφει και την τελευταία λεπτομέρεια, εν αντιθέσει με σήμερα, το πώς εκατασκευάστηκε, το ποιοι ήρθαν και εθελοντικά αμυστή εβάλανε τα γράμματά τους και τη δουλειά τους, το πώς εμπληρώθησαν οι πέτρες αυτές που δεν υπάρχουν εδώ αλλά παραγγέλθηκαν και ήρθαν με το καράβι από την παλιόχωρα και ήρθαν εδώ πέρα, πραγματικά εθαύμασε. Οποιαδήποτε κοιμήλια υπάρχουν, και υπάρχουν πολλά, στην περιοχή μας έχουμε την υποχρέωση να τα αναδείξουμε. Αυτή είναι η ιστορία μας. Σε αυτά τα κοιμήλια αναγράφονται τα ήθη και τα έθιμα και η σκέψη των ανθρώπων της εποχής. Συγχαρητήρια λοιπόν σε αυτούς που συνέλαβαν την ιδέα της έκδοσης του βιβλίου και σε αυτούς που όλους ανέφερε ο Παστελιανός και βοήθησαν στην υλοποίηση αυτού του έργου. Ο Δήμος δεν έκανε τίποτα ο Παστελιανέ, μόνο την υποχρέωσή του, τίποτε άλλο. Ευχαριστώ, εύχομαι τα καλύτερα και για την επόμενη προσπάθειά σας. Βρίσκεται κανείς από την περιφέρεια που δεν τον έχουμε εμείς εντοπίσει, τότε παρακαλείται ο νέος δήμαρχος να χαιρετήσει ο κύριος Περάκης. Βρίσκεται εδώ. Σίγουρα. Ελάτε την τελευταία. Σας συγχαίρομαι για τα νέα σας καθήκοντα και σας ευχόμαστε καλή δύναμη. Σεβασμιότατε κυρίες και κύριοι, χαιρετίζουμε αυτή την προσπάθεια. Εγώ προσωπικά τώρα πρώτη φορά βλέπω αυτό το την αξιόλογη προσπάθεια καταγραφής της ιστορίας τόσο της Εκκλησίας και του ίδιου του χωριού. Και ελπίζω τέτοιες προσπάθειες να μείνουν και άλλους μηνυτές στην επαρχία. Συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν στην καταγραφή της ιστορίας. Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας να καταγράφει την προσπάθεια ανθρώπων που σε περιόδους πολύ πιο δύσκολες από τις σημερινές στερέωσαν την πίστη και τις ελπίδες εδώ του σεμινιάτικου λαού και της περιοχής μας. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Παρακαλείται ο πρόεδρος των Εν Αθήνες Κάντρων.
κακοδικιανών, ο κύριος Σταύρος Πετράκης, που ήρθε ειδικά για την εκδήλωση από την Αθήνα, να κάνει το δικό του χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, με την παρουσία σας στη μάδα της εκδήλωσης της Συνοδείας μας, σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Εδώ συμβόντα τη Ιερής, πατέρα και σεβαστέ πατέρα Γεώργια, που πολλά έτη ήταν εδώ λειτουργός της Εκκλησίας μας και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πατέρα Γεώργια, κυρίες και κύριοι, σας μεταφέρω την αγάπη και την ευγνωμοσύνη των συγχωριανών μας από την Αθήνα για ό,τι καλό γίνεται στο χωριό μας. Το 1903, περίπου πριν 110 χρόνια, οι συγχωριανοί μας εκείνες της περίοδου αποφάσισαν να αναγείρουν τον περικαλή αυτόν ναό της Αγίας Τριάδος που κοσμεί το χωριό μας και αποτελεί δεκάδες χρόνια τώρα ιερό χώρο προσευχής και ευχαριστίας των Ορθοδόξων Χριστιανών προς τον Πανάγαθο Θεό. Σήμερα, ο δημιουργός και ακούραστος ιερέας μας πατέρας Τυριανός, μέσα από πολύ κόπο και προσπάθεια, κατάφερε να συλλέξει και να επεξεργαστεί όλα εκείνα τα στοιχεία που με περισσή λεπτομέρεια και τάξη κατέγραψαν και διαφύλαξαν οι απερχόμενοι και προγενέστεροι ιερείς του νόμου αυτού, στοιχεία που αναφέρονται στους πτήτωρες, ευεργέτες και κοπιώντες για την αποπεράτωσή του. Αυτά τα χειρόγραφα στοιχεία, υπό την έρευνα και επιμέλεια του καθηγητού Γεωργίου Λουπάση, αδελφού του ιερέως μας, εμπλουτισμένο με φωτογραφικό υλικό εκείνες της περίοδου και με τη βοήθεια του συγχωριανού μας Κωνσταντίνου Πετράκη, μαζί με πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα παρουσιάζονται σε ένα βιβλίο κόσμημα για να γνωρίζουν αφενός οι μεταγενέστεροι το έργο των προγενεστέρων και επίσης να αποδοθεί η απεριόριστη ευγνωμοσύνη προς όλους όσους μόχθησαν για τον ναό αυτό. Αυτό το βιβλίο αφιέρωμα για συγχρόνως αυτή η εκδήλωση τιμά τους οργανωτές και ιδιαίτερα τον πατέρα Στυλιανό μαζί με τον αδελφό τον Γεώργιο και όλους όσους εργάστηκαν και συμμετείχαν στην έκδοση αυτού του έργου, οι οποίοι με την προσπάθειά τους διδάσκουν, μας διδάσκουν όλους. Αφενός, ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες προς όλους εκείνους που βάζουν ένα λιθαράκι προσφοράς για ό,τι καλύτερο στην πρόοδο του ανθρώπου και αφετέρου την μεγάλη αξία της εργατικότητας που με αυτή επιτυχάνει ο άνθρωπος. Και έτσι το θέλω γίνεται μπορώ και το μπορώ θέλω. Είναι γνωστό ότι η στάθμη της προόδου προσμετράται και καθορίζεται από τις επιμέρους ατομικές δημιουργίες των ανθρώπων και αποτελούν τις συνιστώσεις στη συνισταμένη της προόδου. Τίποτα δεν επιτυχάνεται στη ζωή παρά μόνο με εργασία και συνεχή προσπάθεια. Κλείνοντας, για όλους εκείνους που με κόπο και υδρότα προσέφεραν για αυτό τον ιερό χώρο του χωριού μας και απεβίωσαν αιωνία του συνδύου. Για τους αγαπητούς μας ιερείς, πατέρα Γεώργιο και πατέρα Στυλιανό, ιεροψάρτητες και ακούραστους βοηθούς που προσέφεραν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και κρατάνε ζωντανή την ενορία μας και τον ναό μας, τους είμαστε ευγνώμονες. Και τέλος, σε όλους όσους προσέφεραν, εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης και της έκδοσης αυτού του έργου, τα θερμά μας συγχαρητήρια και ευχόμαστε στον πατέρα Στυλιανό καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο θεάριο στο καιρό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στέφανος Παπαδάκης έχει έρθει. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, ο εκλεκτός συγγραφέας και ερευνητής, ο δικός μας Γιώργος Λουπάσης, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου που παρουσιάζεται σήμερα, μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, μας εξιστορεί και μας παραθέτει όλα όσα συνέβησαν και όλα όσα συνετέλεσαν για να κατασκευαστεί ο ιερός ναός της Αγίας Τριάδας ο Κακοδίκης, τον οποίο βρισκόμαστε πλήθος είναι τα στοιχεία που συνέλεξε και για χρόνια μελετούσε, ώστε να προετοιμαστεί και να ολοκληρωθεί η άρτια έκδοση αυτού του υπέροχου βιβλίου. Ένα από τα στοιχεία αυτά
ήταν ότι χρειάστηκε να μετρηθεί το ύψος του ναού και αυτό έγινε η αιτία για τη δική μου μικρή συμμετοχή σε αυτή την εκδήλωση. Οι μετρήσεις έγιναν πολύ εύκολα από τον απέναντι δρόμο, από την αυλή του ναού, με ένα ειδικό μηχάνημα που στέλνει μια ακτίνα λέιζερ στην εξωτερική επιφάνεια του ναού. Η ακτίνα ανακλάται στους στίχους και το μηχάνημα διαβάζει την απόσταση μετρώντας τον χρόνο που προσελαμβεί. Στη συνέχεια, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής βοήθησε να γίνουν τα σχέδια και να καταχωρηθούν όλα τα δεδομένα των μετρήσεων για κάποια πιθανή μελλοντική χρήση. Εκείνη τη χρονική στιγμή που γινόταν η μέτρηση, κυριολεκτικά συναντήθηκαν δύο αξιοθαύμαστα ανθρώπινα επιτεύγματα. Το ένα είναι η ακτίνα λέιζερ, προϊόν της σύγχρονης τεχνολογίας, η οποία περιπλανήθηκε πάνω στους στίχους, αναζήτησε, χάιδεψε για να αποτυπώσει όλες τις λεπτομέρειες από το δεύτερο επίτευγμα, που είναι ο μεγαλοπρεπής αυτός ναός, ένα εργοτέχνης, προϊόν λαϊκής σοφίας, παράδοσης αλλά και δεξιότητας των ανθρώπινων χεριών. Αναπόφευκτα σε διπλώνες σκέψεις και συγκρίσεις, ανάμεσα στο παρελθόν, όταν πριν από ένα αιώνα η τοπική κοινωνία συνέλαβε την ιδέα της ανέγερσης του ναού και στο παρόν, που όλοι εμείς θαυμάζουμε το εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Ας δούμε πρώτα απ' όλα πώς οι άνθρωποι συνέβαλαν σε αυτό το έργο. Στην απογραφή του έτους 1900, επί Κρητικής Πολιτείας, στο Κακοδίκι μετρήθηκαν συνολικά 510 κάτοικοι, από τους οποίους μόνο 3 κάτοικοι του συνδυσμού Κάβρος ήσαν μουσουλμάνοι. Το έτος 1920, στην απογραφή της Κρήτης, που γίνεται για πρώτη φορά από το ελληνικό κράτος, καταγράφονται 591 χριστιανοί που κατοικούν στο Κακοδίκι και τους 19 μουσουλμανικό στοιχείο δεν αναφέρεται. Στην επόμενη απογραφή του 1928, ο πληθυσμός καταμετρείται σε 565 άτομα. Δεν έχουν καταφύγει στην περιοχή πρόσφυγες από την Ικρασία. Αυτή λοιπόν ήταν το εκκλησίασμα, αυτοί μόχθησαν για την ανέγερση του ναού. Ποια είναι η χωρητικότητα του ναού? Με τα σημερινά κριτήρια, πριν γίνει η τοποθέτηση των καθισμάτων, η επίσημη μέγιστη χωρητικότητα του ναού σαν χώρο συνάντησης κοινού υπολογίζεται θεωρητικά σε 320 άτομα. Έβλογα λοιπόν αναδύεται ένα ερώτημα. Ποια ήταν τα κίνητρα, ώστε το έτος 1903, να αποφασιστεί η κατασκευή ενός υπερβολικά μεγαλύτερου σε μέγεθος ναού, συγκρινόμενο με τα μεγέθη των υπολείπων ναών που υπήρχαν και υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή? Η απάντηση είναι απλή. Υπήρχε παντού διάχυτο ένα πνεύμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Η Κρήτη μόλις είχε αποκτήσει την ανεξαρτησία της. Ο Οθωμανικός στρατός έχει εκδηλωθεί, η Κρητική πολιτεία ανασυγκροτείται, γίνονται πολλά έργα υποδομής. Σχεδιάζεται ένα λαμπρό μέλλον και η υλοποίηση του ονείρου της ένωσης της Κρητικής πολιτείας με την ελεύθερη μητέρα πατρίδα φαίνεται πολύ κοντινή. Το ελεύθερο μέλλον προβάλλει απείρως καλύτερο από το οδυνηρό παρελθόν. Και αυτό ακριβώς αντανακλάει απόφαση για την κατασκευή αυτού του μεγαλειώδους ναού. Είναι το όραμα μιας ορθόδοξης κοινωνίας να οικοδομήσει όχι μόνο ένα χριστιανικό ναό για να εκκλησιάζεται, αλλά να εξώσει ένα κτίριο σύμβολο του λαμπρομέλλοντος απέναντι στη σκοτεινή ανάμνηση του μουσουλμανικού ζητούμενου. Είναι το όραμα μιας αισιόδοξης και εργατικής κοινωνίας να αξιωθεί να δημιουργήσει ενωμένη ένα έργο μεγαλόπνο και πέρα από τις τρέχουσες οικονομικές της δυνατότητες για να το αφήσει παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Μιας κοινωνίας που πιστεύει ακρόνητα στο αίσιο αποτέλεσμα αυτής της κοινής προσπάθειας, γιατί γνωρίζει πως αφού ενωμένη κατέκτησε την ανεξαρτησία της, την ελευθερία της, μπορεί ενωμένη και συνεργαζόμενη να καταφέρει ακόμα πολύ περισσότερα. Το πώς πραγματοποιήθηκε αυτό το έργο. Ο ακούραστος ερευνητής και συγγραφέας το αναζήτησε παντού και με αφετηρία ένα κατάστημα, ένα βιβλίο εσόδων εξόδων. Με το γοητευτικό τρόπο γραφής που τον διακρίνει, με ευαισθησία, με σεβασμό στα γεγονότα, αλλά και με εκπληκτική ακρίβεια το κατέγραψε σε αυτό το ξεχωριστό βιβλίο. Επιτρέψτε μου να παραθέσω λίγα μόνο στοιχεία. Η μεγάλη δαπάνη του έργου καλύφθηκε από προσφορές. Προσφέρεται από τους χωριανούς
μέρος από τέτοιους εισοδημάτους προσφέρονται και μέρες προσωπικής εργασίας. Να σημειωθεί πως εκείνη την περίοδο για τα ιδιωτικά έργα δεν υπάρχουν προδιαγραφές και νομοθετημένοι κανονισμοί. Δεν υπήρχε γενικό οικονομικό κανονισμό. Εφαρμόστηκε αργότερα, το 1929. Δεν υπήρχε αντισεισμικό κανονισμό. Θεσμοθετήθηκε πολύ αργότερα, το έτος 1959. Δεν υπήρχε πολυοδομία, δεν εκδόνησαν οικοδομικές άδειες. Η κατασκευή του έργου γίνεται με ανάθεση σε ένα έμπειρο κατασκευαστή εργολάβο που διαθέτει εμπειρία και γνώση, που θα έχει πλέον τη γενική επιμέλεια και τη συνολική ευθύνη του έργου και ο οποίος αναδίδει γνώση σε τεχνικά θέματα από τους λιγότερους μηχανικούς της εποχής. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για κάποιο σχεδιάγραμμα κατασκευής. Χωρίς όμως καμιά αμφιβολία, αυτό το μεγαλόπνο έργο δεν κατασκευάστηκε τυχαία. Είχε προαποφασιστεί και η θέση του κτηρίου στο οικόπεδο και οι διαστάσεις και το μέγεθος και ο τρόπος της κατασκευής του. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία που είναι καθοριστικά για το ίδιο το έργο, για την πορεία του και για τη διαμόρφωση του κόστους της κατασκευής του. Η επιλογή επίσης του ρυθμού της τρίκλητης βασιλικής δεν έγινε στην τύχη. Ο τύπος αυτός στην οδομία δίνει τους μεγαλύτερους και ενιαίους εσωτερικούς χώρους και ταυτόχρονα αποτελεί τον απλούστερο αλλά και τον οικονομικότερο τρόπο κατασκευής. Το έργο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1903. Χρησιμοποιήθηκαν μόνο φυσικά υλικά. Πέτρα, πάμπους, γαλίκια, ασβέστες, κοσκινημένο χώμα, τούβλα, κεραμίδια και ένα είδος φυσικού τσιμέντου, το σαντορίνιο χώμα. Το μπετόν, σαν φέρον προϊόντας κτηρίου, σαν σκελετός, θα εμφανιστεί στις κατασκευές σχεδόν μισό αιώνα αργότερα και το τσιμέντο που αγοράστηκε τότε χρησιμοποιήθηκε μόνο για κατασκευή των διαμάντων. Όλες οι εργασίες γίνονται με τα χέρια, με κόπο, με υδρότα, χωρίς μηχανικά μέσα. Με τα χέρια ισοπεδώνεται μεγάλο τμήμα του επικοινού εδάφους, αυτό που λέμε σήμερα γενική εξκαφή. Με τα χέρια διανοίγονται και οι βαθιές τάφοι για τα θεμέλια. Με τα χέρια οι βράχοι γίνονται πέτρες και κυριολεκτικά, πέτρα πάνω στη πέτρα, στήθηκε το οικοδόμημα του ναού. Η κάθε μια πέτρα είναι σφιχτά αγκαλιασμένη με τιτανίτες. Μικρά πετραδάκια κλειδώνουν τα κενά και οι καλοκτισμένοι τείχοι σιγά σιγά υψώνονται από το έδαφος. Συνδετικό υλικό χρησιμοποιείται ένα κονίαμα, μείγμα από κοσκινισμένο χώμα με ασβέστη. Το κεντρικό κλήτος έχει συνεχόμενα μεγάλα τοξωτά ανοίγματα προς τα πλάγια κλήτη. Οι αψίδες μεταφέρουν με μεγάλες πέτρινες στρογγυλές κολόνες το τεράστιο βάρος στα θεμέλια. Η κάθε στρογγυλή κολόνα κατασκευάζεται από μεγάλες πέτρες λαξευμένες σε σχήμα μισού κύκλου, δεμένες σφιχτά η μία με την άλλη, με το πανίσχυρο σαντορινιό χώμα. Οι οροφές είναι θολωτές, κατασκευασμένες με τούβλα κολλημένα το ένα δίπλα στο άλλο με τσεπτοκονία. Από πάνω κατασκευάζονται στέγες με κολυμπητά κεραμίδια που εξασφαλίζουν τη στεγανότητα στο κτίριο. Το τέμπλο είναι μια βαριά τσιμεντέλια κατασκευή που στηρίζεται αυτόνομα στα δικά της θεμέλια. Σιγά σιγά χρόνο με τον χρόνο το έργο προχωρεί και τελικά τα εγγένεια του ναού έγιναν το 1938. Αργότερα, το έτος 1960, προσθέθηκαν δεξιά και αριστερά τα δύο περίτρινα τσιμεντέλια υποδομοστάσια. Σήμερα ορθώνεται μπροστά μας το θαυμαστό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ο καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδας. Το επιβλητικό του μέγεθος μας εντυπωσιάζει και ταυτόχρονα μας δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα αναλογιζόμενοι τη σύρρηκνωση του πληθυσμού που παρατηρείται στην ελληνική εδωχώρα. Μας εντυπωσιάζει και η ισχυρή, η επιμελημένη δομή η οποία αποκαλύφθηκε πλήρως και αναδείχθηκε μετά την αφαίρεση εσωτερικών επιχειρησμάτων. Οι σιδερένιοι ληστείες που δένουν τις ορατές κατασκευές κάνουν καλά τη δουλειά τους και ενισχύουν αποτελεσματικά την καλή αντισεισμική συμπεριφορά και τη στατικότητα του κτηρίου. Σήμερα, ύστερα από ένα αιώνα ζωής, το κτίριο δεν παρουσιάζει ρηματώσεις ούτε άλλες κατατονήσεις, αποδεικνύοντας την αντοχή του χρόνο και τα σεισμικά φαινόμενα. Το θαυμαστό του απλού παρατηρητή αλλά και του ειδικού επικεντρώνει υπερήθυνη διακόσμηση μεταξυτικούς λίθους σε όλα τα τελειώματα των τοίχων, σε όλα τα ανοίγματα, στις παραστάδες, στα αετώματα και στα περιοδικά διαζώματα. Τα κοσμήματα και οι γλυφές που είναι αναξευμένα πάνω στα αρχαία ελληνικά μάρμαρα,
Τα έχουν αντιγράψει αρχιτέκτονες σε ολόκληρο τον κόσμο και με αυτά στόλισαν στις δικές τους χώρες τα πλούσια νεοκλασικά κτίρια, τα μέγαρα και τα παλάτια του βασιλιάδους. Εδώ, στο μικρό και μακρινό Κακοδίκη, η λαϊκή διδοξόη σφυροκοπώντας σε απλές πέτρες, σκάλισαν πάνω τους αγώμια δικοσμητικά στοιχεία, συνεχίζοντας όμως τη δική μας παράδοση και την τέχνη των δικών μας προγόνων. Τα λιτά πέτρινα σωλήνια στην επιφάνεια του ναού γεφυρώνουν τον χρόνο και δένουν τα αρμονικά το νεότερο κτίσμα με την πανάρχια, λαμπρή ελληνική τέχνη. Θα τελειώσω με τη διαπίστωση ότι σε αυτό το οικοδόμημα έχει αποτυπωθεί η μακρόχρονη και συλλογική προσπάθεια ολόκληρη τη τοπική κοινωνία να προσφέρει ενωμένη με όλες τις δυνάμεις της ό,τι περισσότερο, ό,τι καλύτερο, ό,τι ωραιότερο μπορούσε. Αμέσως μετά την απομάκρυνση της ανώθησης και εκδίκηση της Ελλήνου, δημιούργησαν ένα μεγαλειώδη ναό, ένα ιερό χώρο συγκέντρωσης και προσευχής, ένα κτίριο σύμβολο της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης. Ήταν ένα μεγαλόχρονο έργο στα όρια των δυνατοτήτων τους, ένα μοναδικό μνημείο πολιτισμού, μια κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Δημιούργησαν ένα περίλαμπρο έργο τέχνης και σοφίας με το ίδιο ακριβώς πνεύμα που και οι αρχαίοι προγονείοι μας χιλιάδες χρόνια νωρίτερα είχαν κατασκευάσει στο βράχο της Ακρόπολης στην Αθήνα το δικό τους μεγαλειώδη ναό, ένα έργο παγκόσμιας κληρονομιάς των Παρθενών. Και τώρα θα έρθει στο μικρόφωνο ο άνθρωπος εκείνος που εφόβευε. Ανέλαβε να φτιάξει αυτό το αριστούργημα, θα έλεγα, που μέσα σε αυτό όλοι μας θα διαβάσουμε αυτά τα οποία το κατάστημα και όχι μόνο έχει να μας μεταλαμπαδεύσει, επαναλαμβάνω, αυτό το αριστούργημα. Είναι ο καθηγητής, φιλόλογος, ο Γεώργιος Λουπασάκης. Ο ακούραστος, Λουπάσα, συγχωρέστε. Ο ακούραστος εργάτης της πένας. Κύριε Λουπάση, το μικρόφωνο είναι δικό σας. Σεβασμιότατε Δέσποτα, ελεσιμότατε Πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί συμφωνιατοί, αν μου επιτρέψετε, ελπίζοντας ότι δεν θα σας κουράσω, να πω λίγα λόγια για το πώς δημιουργήθηκε αυτό το βιβλιαράκι που είναι σήμερα στη διάθεση όλων. Η αφετηρία ήταν η γνωριμία μου με το κατάστημα. Με αυτό εδώ πέρα το χειρόγραφο βιβλίο που είχα την τύχη να μου το θέσει υπόψη ο αδελφός μου, ο παπάς Τηλιανός. Όταν το πήρα στα χέρια μου και το ξεφύλισα, ένιωσα κάτι σαν ιερό δέος. Διάβασα ονόματα ανθρώπων, ορισμένους από τους οποίους είχα προλάβει να γνωρίσω, άλλους τους ήξερα μόνο εξ αρχής, από διηγήσεις των μεγαλύτερων. Προσπαθούσα να φανταστώ πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι και μάλιστα πώς ήταν όταν έκαναν αυτές τις δουλειές που περιγράφονται μέσα στο χειρόγραφο. Συνάντησα το χέρι του παπά Γιώργη, του Μακαρίτη, που με επιμέλεια, με στοργή, με αγάπη, με ιδιαίτερη φροντίδα έγραψε στο χαρτί ό,τι είχε γίνει σε αυτό το χώρο, που προηγουμένως ήταν ένα χωράφι. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς ήταν,
Ιησούς ήταν αλλιώθητο. Ιησούς είχε αλλιώθητο. Ένα χωράφι, δίπλα στην εκκλησία της Ενωρίας, τον στράτηγο. Ό,τι γινόταν λοιπόν εδώ, αλλά και στη γύρω περιοχή, φρόντισε να το γράψει λέξη-λέξη, συλλαβή-συλλαβή. Με ένα γραφικό χαρακτήρα που προκαλεί σήμερα τον θαυμασμό. Γιατί σήμερα σχεδόν έχουμε ξεχάσει να γράφουμε με το χέρι. Μετά τις πρώτες αυτές εντυπώσεις, στις οποίες δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, ήρθε η σκέψη αυτό το κειμήλιο να μην μείνει σε κάποιο σιρτάρι ή σε κάποιο τουλάπι και σιγά σιγά με τον χρόνο ξεφοριάσει και στο τέλος καταστραφεί. Και όχι μόνο αυτό. Ήρθε η σκέψη ότι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, επειδή αναφέρεται σε έναν αγώνα που έκαναν κάποιοι άνθρωποι μέσα από στερήσεις και δυσκολίες, θα έπρεπε να γίνει γνωστό σε όλους όσοι είμαστε σήμερα εδώ σε αυτόν τον τόπο και σε εκείνους που θα έρθουν αύριο ή μετάβριο. Γιατί είναι υποχρέωση η απόδοση φυγής σε εκείνους που αγωνίστηκαν και δημιούργησαν κάτι ωραίο, κάτι μεγάλο. Έτσι ήρθε η σκέψη να εκδώσουμε σε βιβλίο το περιεχόμενο του καταστήματος. Με ποιο τρόπο όμως. Αν θα ξεφυλίσετε το κατάστημα, θα διαπιστώσετε ότι μοιάζει με ένα βιβλίο σαν αυτό που ήταν παλιά οι Μπακάλιδες. Στη μια μεριά έχουν γραφτεί εις πράξεις με τα ονόματα όσων έδιναν αυτό που είχαν δώσει. Στην άλλη μεριά, στην απέναντι σελίδα, έχουν γραφτεί οι δαπάνες. Τα έξω. Με χρονολογική σειρά. Από το 1903, το Μάιο του 1903, μέχρι περίπου το 1943. 40 χρόνια συμπληρωνόταν αυτό το βιβλίο από το ίδιο χέρι. Πώς λοιπόν θα μπορούσε το υλικό που υπάρχει μέσα αυτό να δοθεί ώστε με έναν εύκολο τρόπο εκείνος που θα πάρει στα χέρια του το βιβλίο να μπορέσει να επικοινωνήσει με το υλικό, να επικοινωνήσει με τις ειδήσεις που υπάρχουν, με τις πληροφορίες, να μπορέσει δηλαδή να παρακολουθήσει το πώς δημιουργήθηκε αυτό το έργο. Η πρώτη σκέψη ήταν, να το πω σύντομα, να το δώσουμε όπως ακριβώς είναι γραμμένο στο χειρόγραφο. Δεν ήταν όμως εύκολο, λόγω μεγάλων διαστάσεων, αλλά δεν ήταν και σκόπιμο, για το λόγο που σας είπα προηγουμένως. Έτσι αναθεωρήθηκε αυτή η πρώτη σκέψη που υπήρξε και ύστερα από μελέτη επικράτησε μια άλλη σκέψη, δηλαδή να γίνει μια σε βάθος μελέτη του υλικού αυτού, επεξεργασία του και σε συνδυασμό με έρευνα παράλληλη να γίνει μια ανασύνθεση του υλικού ώστε να μπορέσει ο αναγνώστης του βιβλίου να παρακολουθήσει με έναν τρόπο εύληπτο και εύκολα κατανοητό το τι έγινε εδώ, στο χωριό μας. Οι πληροφορίες λοιπόν, οι οποίες αντλήθηκαν από το κατάστημα,
άρχισαν να κατατάσσονται σε ενότητες, θεματικές ενότητες, ομοειδίες δηλαδή, μικρές στην αρχή, οι οποίες κατόπιν εντάχθηκαν σε μεγαλύτερες ενότητες, σε ευρύτερες. Παράλληλα, επειδή σε κάποια σημεία το ενδιαφέρον ήταν πολύ έντονο και δημιουργούσε και κάποιες απορίες για το τι κρύβεται πίσω από κάποια διατύπωση ή κάποια πληροφορία, άρχισε μια έρευνα έξω από τα όρια του καταστήματος, προκειμένου να βρεθούν και άλλες πληροφορίες οι οποίες θα συνδεθούν με τις υπάρχουσες. Στο πλαίσιο αυτό, γεννήθηκε η σκέψη να αναζητηθούν φωτογραφίες, παλές φωτογραφίες, των προσώπων που αναφέρονται ονομαστικά στο κατάστημα. Ήταν γνωστό ότι αυτή η αναζήτηση θα είχε δυσκολίες. Γιατί αν γυρίσουμε 100 και περισσότερα χρόνια πίσω, στις αρχές του 20ου αιώνα, λίγο μετά το 1900, θα διαπιστώσουμε ότι η φωτογραφία ήταν κάτι το σπάνιο, είδος πολυτελείας. Επομένως, κάναμε την ευχή να είμαστε τυχεροί και να βρούμε φωτογραφίες, γιατί άλλο είναι να διαβάζει κανείς ή να ακούει το όνομα ενός προσώπου, ακόμα και γνωστού, και άλλο να βλέπει δίπλα και τη φωτογραφία του. Να βλέπει τη φωτογραφία ανθρώπων οι οποίοι εκείνα τα χρόνια τι ήταν, ήταν αγρότες όλοι. Εδώ ήταν οι παππούδες μας, προπαππούδες, οι γονείς μας, αγρότες. Αυτοί οι αγρότες δούλεψαν εδώ πέρα και έκαναν όλες τις εργασίες. Πώς ήταν όμως, όταν διάβαζα ονόματα, προσπαθούσα να φανταστώ πώς ήταν αυτός ο κτίστης, πώς ήταν αυτός ο εργάτης του ασβεστοκάμινου ή εκείνος ο σιδηρουργός και όλοι αυτοί. Η αναζήτηση φωτογραφιών έδωσε καρπούς που ίσως δεν τους περιμέναμε συνέχεια. Ευχή μας θα ήταν να υπάρχουν περισσότερες φωτογραφίες. Ό,τι μπορέσαμε να βρούμε, ό,τι βρήκαμε, υπάρχει στο βιβλίο αυτό που εκδόθηκε. Στο τέλος, υπήρξε και μια ακόμη σκέψη, να προσθεθεί δηλαδή αυτό που ονομάζεται στην οργάνωση των βιβλίων επίμετρο, δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο θα κινείται έξω από το αυστηρό χώρο του καταστήμου και θα αγκαλιάζει πλέον όλη την ενορία. Θα ξεφεύγει δηλαδή από τα όρια της ανεγέρσεως αυτού του ναού και θα αναφέρεται και στην ενορία από τη στιγμή που η Αγία Τριάδα που μας φιλοξενεί τώρα έγινε ο κεντρικός ναός της περιφέρειας. Η σκέψη να μιλήσουμε μέσα από το βιβλίο για ολόκληρη την ενορία είχε ένα ισχυρό θεμέλιο. Γι' αυτό το λόγο προσθέθηκε το επίμετρο με πληροφορίες για ολόκληρη την ενορία. Πώς προς την ουσία τώρα των πληροφοριών που αναφέρονται στο κατάστημα. Γιατί σας είπα με λίγα λόγια την πορεία η οποία ακολουθήθηκε. Ως προς τις πληροφορίες λοιπόν που υπάρχουν στο κατάστημα,
λίγες κρίσεις μόνο, αν με επιτρέψετε να σας ανακοινώσω. Το πρώτο, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το έργο. Λίγο μετά το 1900, λίγο μετά την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό, 5 χρόνια μόλις έχουν περάσει. Με τον κόσμο, εδώ τους δικούς μας ανθρώπους, να είναι βέβαια μέσα στη χαρά και στην αγαλίαση της απελευθέρωσης, αλλά και μέσα στις δυσκολίες, τις απερίγραπτες δυσκολίες της ζωής. Εκείνη την χρονική στιγμή μαζεύτηκαν όλοι εδώ δίπλα, όπου ήταν και το Δημοτικό Σχολείο που λειτουργούσε, μαζεύτηκαν στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου το Φλεβάρι του 1903 και είπαν θα χτίσουμε καινούργια εκκλησία, μεγαλύτερη. Δεν μας χωράει αυτή που έχουμε. Με πρακτικόγεννα υπογραφές. Και το ίδιο το επανέλαβαν 3 μήνες αργότερα. Το επανέλαβαν και έστειλαν από 5-6 χρόνια, βάζοντας υπογραφές και δίνοντας υπόσχεση ότι θα εργαστούν όλοι, χωρίς αμοιβή. Θα κάνουν 2 μεροκάματα το μήνα, καθένας, χωρίς εξαίρεση, από 17 ετών και πάνω. Γιατί η ενορία δεν είχε δυνατότητες οικονομικές. Πώς θα μπορούσε να αναλάβει τη δημιουργία ενός έργου το οποίο δεν περιγράφεται ακριβώς ως προς τις διαστάσεις. Το βλέπουμε όμως εμείς τώρα. Βλέπουμε τι έφτιαξαμε. Απλώς έλεγαν ότι θέλουμε μια μεγαλύτερη εκκλησία. Δεν μας χωράει. Πόσο μεγαλύτερη. Η ενορία λοιπόν, οι δυνατότητες της ενορίας ήταν πολύ περιορισμένες. Φαίνεται αυτό μέσα από τις πληροφορίες. Τι έδινε ο καθένας. Από το εστέρημα τους έδιναν όλοι. Και αυτό που είχαν ήταν από το λάδι που έβγαζαν από τις ελιές. Και ξέρουν οι παλαιότεροι με πόση δυσκολία έβγαινε το λάδι. Μία-μία τις ελιές μάζευαν από το χώμα, από τη λάσπη, από τα κόρπα. Μία-μία. Από αυτό λοιπόν έδιναν όλοι για να γίνει τούτο που βλέπουμε. Και με τη δική τους συμμετοχή. Με την εργασία του δωρεάν. Ένα άλλο σημείο, δεύτερο τρίτο, έχασα την αρρύθμιση, ήταν ο τρόπος με τον οποίο προωθήθηκε το έργο. Εκείνο που κυριαρχεί είναι η συνεργασία που υπήρχε ανάμεσα σε όλους όσοι δούλεψαν. Υπήρχε ένας κεντρικός νους που τους κατεύθυνε όλους. Πιστεύω πως ήταν ο Παπαγιώτης Τζιάκης, που είχε το γενικό πρόσταγμα. Και όχι μόνο το γενικό πρόσταγμα, ήταν η ψυχή του έργου. Ήταν αυτός ο οποίος έδινε έμπνευση, έδινε όθηση. Όλοι μαζί εργάστηκαν, το τελικό αποτέλεσμα το περίμεναν, ήξεραν ποιο θα είναι. Μερικοί είχαν την τύχη να το δουν, να υψώνουν και όπως υψώνουν τα σύνορα. Κάποιοι άλλοι δεν πρόλαβαν. Γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος. Λίγα λόγια και για το βιβλίο το συγκεκριμένο. Αποφασίστηκε να εκδοθεί στα Χανιά και όχι στην Αθήνα. Με την ελπίδα ή τη βεβαιότητα ότι ως εκδοτική εργασία θα ήταν άρτια. Και ομολογώ ότι το τυπογραφείο το οποίο ανέλαβε την εκτύπωση του κ. Κασιμάκη, προς τον οποίο εκφράζουμε ευχαριστίες, εργάστηκε με ζήλο
παρά την μεγάλη πίεση του χρόνου και έδωσε ένα εκδοτικά άρτιο αποτέλεσμα. Έχουν περιληφθεί μηνύματα και χαιρετισμοί από το σεβασμιότατο πειμενάρχη μας. Ευχαριστούμε, σεβασμιότατε, για την ομιλία σας. Από τον σεβασμιότατο κηδωνίαρχη από Κορώνου, για τον οποίο δεν ξέρω αν γνωρίζουν πολύ ότι εκ Μητρός έχει την καταγωγή από εδώ, από το Καθοδηγητή, η μητέρα του κινήθηκε εδώ λίγο και πάνω. Από τον Δήμαρχο, ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχο, για το χαιρετισμό, είτε καλά σε χαιρετισμό. Από τον φίλο, εκλεκτό φίλο, χωριό μας, τον κύριο Αλέξανδρο Παπαδηρό, που είχε περάσει από το χωριό μας στα μικρά του χρόνια σε μια δύσκολη εποχή. Από τον κύριο Γιώργο Διάκη, που έχει, να μου επιτρέψετε κύριε Διάκη, να πω την τιμή να φέρει το όνομα του παππού του, του παπά Γιώργη, και εξ ονόματος όλης της οικογένειας έστειλε ένα χαιρετισμό, ο οποίος έχει περιληφθεί στο βιβλίο. Το υλικό, όπως είπα και νωρίτερα, οργανώθηκε σε κάποιες συνότητες. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω είναι η σημασία των πινάκων που έχουν καταρτιστεί και στους οποίους περιλαμβάνονται πολλές λεπτομέρειες, επεξεργασμένες με διάφορους τρόπους, ώστε συνολικά να δίνουν πλήρη την εικόνα όσων αναφέρονται στο χειρόγραφο αυτό βιβλίο. Πρέπει να διευκρινίσω ότι δεν έχει παραλυφθεί τίποτε από όσα αναφέρονται στο κατάστημα με μία εξαίρεση. Δεν έχει περιληφθεί, δηλαδή, η ατομική συνεισφορά όσων βοήθησαν για το χτίσιμο της εκκλησίας, για συγκεκριμένο λόγο. Διότι δεν έχει σημασία τόσο το πόσο έδωσε ο καθένας, όλοι έδωσαν, καθένας σύμφωνα με τις δυνατότητες που είχε, σημασία έχει το ότι έδωσαν όλοι. Αγώνισταν με δική τους απόφαση, με δική τους προαίρεση. Και από φόβο μήπως υπάρξουν αδικίες στις κρίσεις που θα διεκδικηθούν, δεν περιλήφθηκε αυτό το στοιχείο, το μοναδικό. Περιλήφθηκαν σχεδιαγράμματα αρχιτεκτονικά, για τα οποία οφείλω να ευχαριστήσω τον αρχιτέκτονα, κύριο Στέφανο Παπαδάκη, όχι μόνο για την εκπόνηση των σχεδίων αυτών, αλλά και για τον ενθουσιασμό και την αγάπη με την οποία είδε αυτό το θέμα και ήρθε και συνεργάστηκε μαζί μας. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει ένα ευρετήριο ονομάτων. Στο ευρετήριο αυτό υπάρχουν όλα τα ονόματα χωρίς καμία εξαίρεση που αναφέρονται μέσα στο βιβλίο. Επομένως, αν κάποιος θέλει να αναζητήσει ένα όνομα, μπορεί να ανατρέξει σε αυτό το ευρετήριο και εκεί θα δει σε ποιες σελίδες του βιβλίου αναφέρεται το συγκεκριμένο πρόσωπο. Εκτός από τις παλιές φωτογραφίες που σας είπα νωρίτερα, έχουν περιληφθεί και φωτογραφίες σύγχρονες, τις οποίες επιμελήθηκε με δικό του έργο και δική του επιμέλεια ο φίλος Κωστής Πετράκης, προς τον οποίο επίσης εκφράζουμε ευχαριστίες θερμές. Αν αναρωτηθεί κάποιος, γιατί ασχολήθηκες με αυτό,
γιατί διάθεσες τον χρόνο που διάθεσες για αυτό το ιεράρχη. Έχω να πω δύο-τρία πράγματα. Πολύ σύντομα. Πρώτον, για να σωθούν από τον αφανισμό κάποια πολύτιμα στοιχεία που μάλλον η τύχη, η καλή τύχη, τα έσωσε μέχρι τις μέρες μας. Γιατί η κακή τύχη άλλα πράγματα τα έχει καταστρέψει. Ο δεύτερος λόγος, για να αποδοθεί η οφειλόμενη τιμή σε εκείνους που τη δικαιούν. Και είναι πολύ αυτό. Ο τρίτος λόγος, για να υψωθεί σε σύμβολο μια συλλογική προσπάθεια. Αυτό το έργο, έργο συλλογικό, θαυμαστό σε όλες τις λεπτομέρειες, δεν μπορεί παρά να είναι ένα σύμβολο για όσους αμφιβάλλουν για το αν μια συλλογική προσπάθεια μπορεί να έχει καλό τέλος. Εδώ είχαμε καλό τέλος. Αιωνία να είναι η μνήμη όσων εργάστηκαν εδώ πέρα. Αιώνια πρέπει να είναι και η ευγνωμοσύνη μας προς όλους αυτούς. Ευχαριστώ. Όπως ακούσατε από τον πατέρα Στυλιανό, η κυρία Ρόζα Μωτάκη Κονταδά, η οποία θα ήταν εδώ αλλά λόγοι ανωτέρας βίας την έχουν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω αυτά που έγραψε. Πιστεύω δεν θα μπορούσε να βρεθεί καλύτερος χώρος από αυτόν που διάλεξε ο πατέρας Στυλιανός, αλλά και καλύτερη συγκυρία για την παρουσίαση του πονήματος του εκλεκτού φιλολόγου Γεωργίου Πάση. Αυτό το πόνημα που ουσιαστικά είναι ένα πνευματικό έργο, έχει μια ιδιαιτερότητα και θεωρώ ότι και ο συγγραφέας αλλά και όλοι εμείς θα εισπράξουμε το μεγαλείο της ανακάλυψης αυτού του κατάστηκου που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης αλλά και άνεμο δημιουργίας, γιατί σήμερα εμείς, εσείς, όλοι μας, θα πορευτούμε σε αυτή την κάθε τη σχέση με τον Θεό. Τόση ησυχία και σιγαλιά σε αυτό το χώρο, τόση ηρεμία και τα πρόσωπα, αυτά τα πρόσωπα που σαν τεχνοτροπία σου φαίνονται ίδια μέσα από την ήρεμη δύναμη της Βυζαντινής τέχνης και όπως ενδιαφέρον και τόσο ενδιαφέρον. Η μυρωδιά του λιβανιού, ο βασιλικός, ο μυρωδάτος στο σταυρό, η γεύση του κρασιού της μετάληψης, αυτή η μέσα μας ησυχία, η γαλήνη που προκαλείται, που σε αναγκάζει να αναστοχάζεσαι για να προσπαθείς να κάνεις το ταξίδι της αυτογνωσίας. Αυτό το δύσκολο και εξαιρετικά επίπονο ταξίδι, γιατί πρέπει να βγάλεις τον εαυτό σου έξω στο φως και χειρολεκτικά να τον δύσεις εδώ, μπροστά στις εικόνες και να απορρευθείς στην ιστορία του εμείς εδώ, ενώπιος ενωπίου, στο χώρο του πολιτισμού, στο κυνήγι του ιδανικού, στην αναζήτηση του τέλειου, στο παρελθόν και στην ανάπτυξη του παρελθόντος, στο σημάδι του παρόντος. Ποιος είμαι πραγματικά, από πού προέρχομαι, τι θέλω, τι μπορώ να κάνω και μια ανάγκη κριτική σκέψης να αποδύεται και να προτάσετε με χιλιάδες ερωτήματα και μυριάδες απαντήσεις. Εγώ ή εμείς τελικά, στο εμείς και στην απέναντι και ακατάλητη αγκαλιά του ή στο εγώ και στη μοναξιά του. Σήμερα, εδώ, στην διασταύρωση του συναισθήματος
και της πραγματικότητας, στη μουσική της την Βυζαντινή, στην δωρικότητα της σκέψης, έτσι όπως έρχεται και σαν κύμα και μας αγκαλιάζει και σαν σιρήνα μας καλεί στους αναστοχασμούς μέσα στο υπέροχο κόσμο της ελληνικότητας που τον έχουμε ξεχάσει αλλά που αυτός εξακολουθεί να μας οδηγεί και να μας καθοδηγεί. Κάποιοι άνθρωποι, δικοί μας άνθρωποι, σε μια ιδιαίτερη και δύσκολη περίοδο αναγνώρισαν, τόλμησαν και υλοποίησαν όλοι μαζί με μια γροθιά και ένα σκοπό να συνεχίσουν να φτιάχνουν εκκλησίες. Εκκλησίες, το σημάδι της αναφοράς μας, το προσδιοριστικό μας σημάδι. Αν σήμερα κάτι ακόμα μας ξεχωρίζει, δεν είναι άλλο παρά αυτό το δέσιμο και η αναγνώριση της οικογένειας της Εκκλησίας και ένας έρωτας ακατάλητος της ελληνικότητας που καλείται να το ζήσει και να το αναλωθείς μαζί του. Γιατί έτσι έχουμε φτιαχτεί εμείς, για τα σπουδαία και τα ακατάλητα, ακόμη κι αν αυτά, σαν προσπάθεια, η πραγματικότητα τα εμποδίζει και τα θεωρεί ακατόρθωτα. Να αναγνωρίζουμε και να προχωρούμε, να συγκρίνουμε και να τολμούμε. Και τόση γραφή, τόσος κόπος, τόση λεπτομέρεια στο κατάστημα. Η ζωή αυτή δεν είναι αποκύημα εν δρόμου διανύας, αλλά γεγονός χειροπιαστό. Οι άνθρωποι αυτοί που δημιούργησαν αυτή την εκκλησία είναι άνθρωποι συνηθισμένοι, αλλά έτοιμοι στη θυσία, έτοιμοι στο θάνατο και για ένα ιδανικό. Άνθρωποι που κινήθηκαν πέρα από το ανώτερο και ισχυρότερο ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως. Βέβαια, χωρίς αυτό θα ήταν αδιανόητη η ανθρώπινη ιστορία και εξέλιξη. Και αυτό το κάτι για το οποίο δίνω το πεπερασμένο εγώ μου δεν μπορεί παρά να είναι πνεύμα αιώνιο και άφθαρτο, γιατί αλλιώς η αυτοθυσία θα ήταν αυτοκτονία και η πνευματική ελευθερία εξορχιστέα. Ο άνθρωπος που είναι υποχρεωμένος να ζήσει σε ένωμη τάξη θα πρέπει να συντονίσει το αίσθημά του με το πνεύμα της ευθύνης και όχι με την αδιαφορία και την ιδιοτέλεια. Ο άνθρωπος αυτός φέρεται όρημα και είναι μεθυσμένος με την αλήθεια και τον όρκο και την ιστορία του και τελικά είναι ένας ζωντανός άνθρωπος. Και εμείς, ενώ απολαμβάνουμε το δημιούργημα, τι έχουμε να διδαχτούμε έχοντας γύρω μας ένα απίθμενο εγωκεντρισμό που οδηγεί σε κατάθλιψη και σε ναυάγια. Τι έχουμε να διδαχτούμε εμείς που είμαστε συνέχεια μέσα στις επιθυμίες μας και δεν ισορροπούμε. Τι έχουμε να διδαχτούμε εμείς που δεν ψαχνόμαστε και κινδυνεύουμε να μην βρεθούμε. Τι έχουμε να διδαχτούμε στον χρόνο, στη σχέση της δημιουργίας μας εμείς που είμαστε στο κυνήγι του άκρα του εγωισμού. Εμείς που δεν υπάρχουμε και δεν ισορροπούμε μέσα από συνέστημα, που δεν ψάχνουμε τον εαυτό μας, παρά τον αναλώνουμε σε επίπλαστα, στα πολύχρωμα και στις ζελατίνες. Εμείς που είμαστε στον χρόνο του ρολογιού και μακριά από τον χρόνο της ψυχής, χρόνο με τον οποίο μπορούμε να υπάρξουμε μέσα στον όμπο της εξέλιξης που αφήνει το περιττό και αναπτύσσει το χρήσιμο. Εμείς που είμαστε εγκλωβισμένοι στην καθημερινότητα και στο επαναλαμβανόμενο, εκεί που δεν υπάρχει σωτηρία, εκεί που υπάρχει τόσο μεγάλη ευκολία και μια μεγάλη ευτέλεια, που αναδύεται στην έλλειψη αυτοεκτίμησης, στο φθόν
στην κατεργαριά, εμείς που χαθήκαμε κατά μεσής του πελάγους, στις ευκολίες και στο ανύπαρκτο, στο θάνατο, όχι στις ελλείψεις μια φυσικής παρουσίας, μα στο θάνατο της ψυχής. Με το βιβλίο αυτό έρχεται μπροστά μας η μορφή κοντινών προγόνων, οι οποίοι κάτω από ανοίξουες συνθήκες, με διάθεση θυσιαστική και με πνεύμα ομοψυχίας, επιδόθηκαν στην προσπάθεια για την επίτευξη κοινού στόχου, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που οι ίδιοι είχαν, με τη συνδρομή πολλών, στους οποίους απευθύνθηκαν με μια χρηστή διαχείριση των πόρων που είχαν στη διάθεσή τους. Πόσο αν έχει ανάγκη ο ταλαιπωρημένος και κουρασμένος από του βίου την μέρημνα άνθρωπος των καιρών μας, την ζεστασιά, την αγάπη, τη φροντίδα, την ανοιχτή αγκαλιά και μάλιστα αυτή της Εκκλησίας. Όταν σκουριάσουν οι καμπάνες, όταν κλείσουν ερμητικά οι εκκλησίες, όταν χορταριάσουν οι τάφοι των πατέρων μας, των προγόνων μας, των Αγίων μας, των ηρώων μας, τότε δεν θα τα ξεράνει όλα ο παγερός αέρας του πνευματικού θανάτου και τότε δεν κινδυνεύουμε να σβήσουμε ως ψυχή και ως έθνος. Τι καταφακτική αυτή απάντηση στην ερώτηση αναγνώρισε ο πατέρας Τηλιανός φέροντας το φως το κατάστημα αυτό. Αυτό ανεγνώρισε και ο εκλεκτός φίλος Γιώργος Λουπάσης με το να δομήσει τόσο αρμονικά και δημιουργικά το ευρεθέν βιβλίο και να του δώσει την διάσταση και το σήμα της ακατάλητης εκκλησίας. Ένα σήμα ζωής, ένα σημάδι ευθύνης στον κουρασμένο αλλά πάντα δυναμικό άνθρωπο. Αυτά έγραψε η κυρία Ρόζα Μουτάκη, την οποία ευχαριστούμε και της ευχόμεθα να της ζήσει το εγγονάκι της. Παρακαλείται ο κύριος Τσιάκης Γεώργιος να έρθει να χαιρετήσει. Ιεροδασκαλείων Αγίας Τριάδος Ακροτηρίου.
συμμαθητεύσαν σε αυτό, μετά τον μετέπειτα διατελεσάντων σεβασμίων επισκόπων Κιδωνίας και Αποχωρών, Αδαμφάνι μου Νινολάκη και Αδαμφάνι μου Συμβάνι. Από φοιτήσα σου το 1896 με βαθμό άριστα, εξίσχυσε εις τετραετία το έργο του εκτάκτου δασκάλου εν σελήνων. Μέχρι το 1900 οπότε διορίστηκε ως μόνιμος διδάσκαλος εις το ονομαστό ανώτερο δημοτικό σχολείο Κολυγίου, του οποίου και διετέλεσε επαρκετό διευθυντής. Την 20η Οκτωβρίου του αυτού έτους εκκοινοτονήθη διάκονος και συνεχεία πρεσβύτερος, τοποθετηθείς ως εφημέριος της ιδιαίτερας του γενέτειρας. Αφιέρωσε τον εαυτό του εις την υπηρεσία της Εκκλησίας και της πατρίδος και ιδιαίτερα της κοινωνίας εις την οποία έζησε, εκλεγόμενος προτάφτης πάντοτε εις τιμητικά διακρίσεις λόγω της πολύπλευρου και φιλοπρόοδου δραστηριότητός του. Έτυχε από τον Επισκόπον ιδιαίτερων διακρίσεων και οφηγείων του Πρωτοπρεσβύτερου, του Γενικού Πνευματικού Αρχιερετικού Επιτρόπου Σελλήνου, καθώς και του Πρωτοσύγκελου. Διάτασε στην Εκκλησία πάντοτε και ιδία κατά τα έτη της σκληράς κατοχής πολλαπλάς αυτού υπηρεσίας. Η ανέγερση του περικαλούς ναού της Αγίας Τριάδος, της ενορίας του αρχίσας από το έτος 1903, επερατώθη το 1937 με προσωπική επιμέλεια και φροντίδα του. Το έτος 1933, μετά ευδόκιμον υπηρεσία 35 ετών, απεχώρησε της υπηρεσίας του δημοδασκάλου. Τον καλόν αγώνα αγωνισάμενος επαγαθό της κοινωνίας και της πατρίδος και της νεολαίας ήδης ευτύχησε να μαθητευθεί παρά αυτό. Ο πρωθυγερεύς της Γιάννης Γεώργιος υπήρξε εις εκ των επιφανιστέρων κληρικών της επισκοπής μας. Η προσωπικότητα του και το κύρος του τον κατέστησαν εν ορίς ονομαστών και πέρα από τον ορίο του νόμου μας. Και οι γνωρίζοντες αυτόν ως διδάσκαλο και επιμένα ομιλούν με τα πολλού σεβασμού για το έργο του και τη ζωή του. Τον προβάλλουμε προς μίμηση και ευχόμεθα αιωνία αυτού η μνήμη. Έτσι λοιπόν καταλήγει η περιγραφή της προσωπικότητάς του από τη στήλη του περιοδικού. Επίσης, στο βιβλίο Ιερείς της Μητρόπολης Κυσάνου και Σελλήνου αναφέρεται ότι υπήρξε διακεκριμένος κληρικός και εκπαιδευτικός της Επισκοπής Κυσάνου και Σελλήνου. Μεταξύ όλων των έργων του είναι και ο μεγαλόπρεπος ναός της Αγίας Τριάδος. Στην εφημερίδα της Κρητικής Πολιτείας της 27/9/1900 αναφέρεται ότι στις γραφτές και προφορικές εξετάσεις που συμμετείχαν δεκάδες υποψήφοι δημοδιδάσκαλοι από όλη την Κρήτη, ο Γιώργος Ζιάκης ήταν ένας εκ των 4 πρώτων που ανακηρύχθηκαν οριστικά δημοδιδάσκαλοι πρώτου βαθμού. Υπήρξε προαγερός πατριώτης, ένθερμος οπαδός και φίλος του Καρδινάλη και Ελευθερίου Βενιζέλου. Στο κίνημα του οποίου το 1935 τα παιδιά του παρουσιάστηκαν αμέσως, αλλά μετά την αποτυχία του, ο ένας του γιος, ο έθερος εξωματικός και αργότερα ιερέας Αντώνιος Ζιάκης, συνελήφθη και εξορίστη, και ο άλλος του γιος, Ευτύχιος Ζιάκης, μόνιμος εξωματικός, απετάχθη από το στράτευμα, στο οποίο το 1940 επανήλθε και εξελίχθη στον βαθμό του αντιστρατήπου. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ο πρωτοσύγκελος Γιώργος Ζιάκης, ενετάχθη στην Εθνική Αντίσταση, επέδειξε εξαιρετικό θάρρος, οργάνωσε και εμψύχωσε το λαό και ενίσχυσε ηθικά τον αντιστασιακό αγώνα. Είχε ευρύτατη μόρφωση και ήταν αυστηρά τυπικός στο τελετουργικό της Εκκλησίας. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός από τους ενωρίδες του, πρόθυμος να βοηθήσει και να δώσει τις συμβουλές του. Μεταξύ των δραστηριοτήτων του προσέβαινε τις υπηρεσίες του και στον γεωργικό συνδεσμό Χαποδικείου. Τηρούσε βιβλία γεννήσεων, βαφτίσεων, γάμων και θανάτων, τα οποία θεωρήθηκαν επίσημα, τα στοιχεία των οποίων πολλοί χρησιμοποίησαν για τις υποθέσεις του. Αποεβίωσε το 1952. Μεταφέρω αποσπάσματα από τις εφημερίδες της χρονικής εκείνης περίοδου. Από την εφημερίδα παρατηρητής τα εξής.
Ο βίος του υπήρξε επαγγελματικός και ως ιερεύς και ως διδάσκαλος και ως άνθρωπος. Η εργατικότητα του, η μόνη του, η ηθική του προσωπικότητας και η προσήλωση προς τα πάτρια, προς τη θρησκεία και την πατρίδα τον επέβαλαν ως ανωτέρα προσωπικότητα όχι μόνο στο διαμέτρο του Κακοδικίου, αλλά και της επαρχίας Ελλήνου, της οποίας ήταν επίλεκτο μέρος. Επίσης από την εφημερίδα κήρυξης λέξης, ένας εκ των πιθανών τέκνων της επαρχίας Ελλήνου, υπόδειγμα αρίστου Λεβίτου, ασκήσας καθόλου το βίο του, διέρμον τα σαρετά σε οποία πρέπει να κοσμούν των λειτουργών του υψίστου. Άκραν εντυμότητα, καλοσύνη, πατρικών ενδιαφέρον, υπερπαντός πάσχοντος και βίο γενικώς ευσεβή και ηρωπρεπία. Μετά από θάνατό του, ο γιος του Αντώνιος Τζιάκης, αφού απεφύτησε από το ανώτερο εκκλησιαστικό πρωτιστήριο της Αγίας Τριάδος και χειροτονήθη ιερές και ανέλαβε εφημέρες της ενορίας της Αγίας Τριάδος του Κακοδικίου. Στο σύντομο χρονικό διάστημα της θεραπείας του, προσπάθησε να συνεχίσει το έργο του πατέρα του χωρίς να το χαμηλώσει λόγω ευνηδίου θανάτου. Σαν απόγονος του πρωτοσύγελου Γεώργιου Τζιάκη, νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση που μου δόθηκε ευκαιρία να αναφερθώ στο έργο και στη ζωή του και να μεταφέρω όλα όσα γράφηκαν περιγράφοντας την προσωπικότητά του, τα οποία είναι τα ελάχιστα από εκείνα που θα μπορούσαν να αναφερθούν. Ας είναι αιωνία η μνήμη του, αλλά και όλων όσων υπηρέτησαν στον τόπο αυτό και ειδικά στον ναό της Αγίας Τριάδος για τον οποίο σήμερα γίνεται η έκδηλωση. Σας ευχαριστώ. Και τώρα συνέχεια ο πατήρ Γεώργιος, που επί σειρά ετών διεκόνισε την ενορία και τον καθεδρικό ναό. Μην τον σηκώσετε, θα φέρω με το μικρόφωνο εκεί. Του λαού μας για σχεδόν 2.000 χρόνια.
είχα την ευλογία να προσφέρω την ταπεινή μου διακονία, επιβία, μισό σχεδόν αιώνα σε αυτή την ονία, για την οποία θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό, τους συνεργάτες μου, ζώντες και κοιμημένους και ολόκληρον τον ευσεβή λαό μας, για τη διατήρηση την όμορφη κληρονομιά που παραλάβαμε με περιχρά οικονομικά μέσα, αλλά με καλή κατάσταση στις 12 εκκλησίες της ενωρίας μας, πολλές από τις οποίες έχουν ιστορία από την εποχή του Βυζαντίου. Το πιο μεγάλο ίσως κεφάλαιο κατά την περίοδο της ευημερίας μου, όπου το χωριό μας ήταν σε άνθηση, ήταν η πρόοδος των ανθρώπων σε κλίμακα ευσεβίας, αλληλεγγύης, καρτερία και συγχώρηση όπου υπήρξαν προβλήματα. Σε αυτά πιστεύω πως η Εκκλησία μας έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Αποτέλεσμα αυτής της πρόοδου οικονομικού επιπέδου του λαού μας, η ευχή και η ελπίδα μας με νέες ιδέες τα παιδιά μας να ξαναδείξουν ζωντανά στο χωριό μας, διακυρώντας τις όμορφες παραδόσεις μας. Η σημερινή προσπάθειά του αφήνει και μια γραπτή παρακαταδίκη, είναι ελπιδοπόρο. Γι' αυτό και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους που συνετέλεσαν αυτή την εκδήλωση. Αρκούμενος αυτά τα λίγα λόγια, ευχόμεθα και προσευχόμεθα η χάρη της Αγίας Διάδος να μας ενισχύει η συμπορία των αγώνων της ζωής. Ευχαριστώ. Και τώρα, σεβασμιότατε, εσείς θα κλείσετε τη σημερινή αυτή την ονόμαζα συγκινητική εκδήλωση που μνημονεύσαμε τον τρόπο μας όλους τους ανθρώπους που τα φτωχά εκείνα χρόνια μπόρεσαν να φτιάξουν αυτό το μεγαλούρι. Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, κύριοι δήμαρχοι, κύριοι δημοτικοί και σύμβουλοι, κύριοι προεδρήμαρχοι, αγαπητοί κύριε συνεπαρχιώτες και συντοπίτες και συντοπίτησες, νομίζω ότι μετά από όσα ακούστηκα και υπόθησαν, η μετριότητά μου δεν έχει να προσθέσει τίποτα περισσότερο, μόνο να εκφράσω τις πολλές ευχαριστίες και τη βαθιά ευγνωμοσύνη της Εκκλησίας προς όλους εκείνους οι οποίοι έγιναν η αιτία σήμερα εμείς να είμαστε σε αυτό το ναό, σε αυτό το τόπο και να μνημονεύουμε τα ονόματά τους και να τελούμε το μνημόσυνό τους ως ελάχιστη έκφραση ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας σε αυτή την πολύτιμη και βαρύτιμη παρακαταθήκη την οποία παρέδωσαν σε όλους εμάς. Νομίζω θα μπορούσε κανείς να σκεφτόταν την ώρα αυτή και να έφερε στη μνήμη του και στην προσευχή του όλες εκείνες τις μορφές έτσι όπως μνημονεύονται μέσα στο βιβλίο, τους πατέρες και τους προγόνους μας και ταυτόχρονα όμως νομίζω ότι αυτή η σημερινή συνάρτηση όλων εσάς και όλων εμάς θα μπορούσε να ήταν μια απάντηση στο πώς θέλουμε και βλέπουμε το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου και αυτής της πατρίδας. Ακούμε σήμερα πολλούς που θέλουν να έχουν την ευθύνη για το μέλλον αυτής της πατρίδας, να μας μιλούν για μια νέα Ελλάδα. Και βεβαίως αυτό που δεν έχουμε καταλάβει ή που μάλλον δεν θέλουν να μας βοηθήσουν να το καταλάβουμε για δικούς τους λόγους είναι πώς ονειρεύονται αυτή τη νέα Ελλάδα και σε τι θεμέλια θα τη χτίσουν αυτή την Ελλάδα του αύριο. Νομίζω λοιπόν ότι ό,τι σήμερα νιώσαμε και γευθήκαμε και αισθανθήκαμε και έτσι οσπριστήκαμε
Είναι η απάντηση στο πώς θα μπορεί αυτή η νέα Ελλάδα να έχει μέλλον και να έχει ύπαρξη και να έχει σχέση με τη σημερινή και με την Ελλάδα των προγόνων και των πατέρων μας. Και νομίζω ότι αυτός ο τόπος και αυτός ο ναός δίδουν την απάντηση και δείχνουν το δρόμο και τον τρόπο που μπορούμε να χτίσουμε και να δημιουργήσουμε αυτή τη νέα Ελλάδα. Εάν λοιπόν αυτή η Ελλάδα δεν είναι ποτισμένη και λουσμένη μέσα στο αίμα και μέσα στο πόνο και στα δάκρυα των προγόνων μας και των πατέρων μας, και αν αυτή η Ελλάδα δεν είναι μια Ελλάδα που να εμπνέεται από τις εμπειρίες και τα βιώματα όσων έχτισαν αυτόν εδώ τον ναό, και αν αυτή η Ελλάδα δεν έχει τα θεμέλια της Αγίας Τριάδος, τότε προφανώς αυτή η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την Ελλάδα για την οποία έδωσαν τη ζωή τους και το αίμα τους οι πρόγονοί μας, οι πατέρες μας και οι γεννητορές μας. Τότε σαφώς αυτή η Ελλάδα μπορεί να έχει το όνομα της Ελλάδας, αλλά που δεν μπορεί να είναι η Ελλάδα εκείνη μέσα από την οποία θα μπορούν να αναπτύσσονται οι αυριανοί πολίτες της, που για να είναι Έλληνες δεν μπορεί παρά να είναι λουσμένοι και ποτισμένοι μέσα στην δόξα και στο φως της αλήθειας και της ζωής. Σαφώς και ο λόγος αυτός δεν κρύβει καμία μισανοδοξία, καμία αντιπαλότητα και καμία διάθεση πατριωτισμού με την έννοια του φανατισμού και της καινοδοξίας ή της προγονολατρίας. Απλώς είναι μια έκφραση και μια φωνή αγωνίας ενός επισκόπου, ο οποίος έχει την συνείδηση και επίγνωση της αποστολής του και ταυτόχρονα όμως κατανοεί ότι τα πράγματα έτσι όπως μπορούν να οδηγηθούν μπορούν να μας οδηγήσουν σε μια νέα παρεκτροπή παλαιότερων, έτσι που θυμίζοντας παλαιότερες παρεκτροπές και εκτροπές. Σήμερα λοιπόν νομίζω ότι μαζί με το μνημόσυνο και τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας χρειάζεται όλοι να νιώθουμε και το χρέος και την ευθύνη για το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου. Και νομίζω ότι αν αυτό μπορέσουμε να το συνειδητοποιήσουμε και να έχουμε επίγνωση και ευθύνη του τι οφείλουμε να αφήσουμε ως παρακαταθήκη σε επερχόμενες γενναίες, νομίζω τότε αυτή η σημερινή ημέρα μπορεί να αποκτήσει περισσότερο νόημα, σημασία και αξία. Με αυτές τις φτωχές και σύντομες σκέψεις, χαιρετίζουμε την αγάπη όλων σας, εκφράζουμε τη βαθιά ευγνωμοσύνη και τον βαθύ σεβασμό μας προς όλους εκείνους οι οποίοι μνημονεύονται μέσα στο βιβλίο το οποίο παρουσιάζεται και παρουσιάστηκε σήμερα, στον πρωτεργάτη αυτής της προσπάθειας, τον μακαριστό πατέρα Γεώργιο, και στους συναυτό έτσι όπως αναφέρονται και σε όσους αναφέρονται μέσα στο βιβλίο. Ευχαριστούμε εκείνους οι οποίοι συνήργησαν και συντέλεσαν με τη συγγραφή και με τον πηγό, με την συνοχή των πηγών και με τη συγγραφή του βιβλίου, αφήνοντας αυτή την παρακαταθήκη σε επερχόμενες γενναίες, στον αγαπητό πατέρα Στυλιανό και στον κατασάρκα αδελφό του, τον κύριο Γεώργιο Λουπάση. Ιδιαίτερως ευχαριστούμε τον πατέρα Γεώργιο τον παρόντα της σημερινής σύναξης, ο οποίος υπήρξε ένας άξιος συνεχιστής αυτής της ιστορίας και αυτής της μαρτυρίας, και ευχόμαστε και σε εσάς πατέρα Γεώργιε να έχετε υγεία και δύναμη να συνεχίζετε και με την παρουσία σας και με την προσευχή σας και με τη μαρτυρία σας να καταθέτετε αυτή την αλήθεια και αυτό το φως. Χαιρετίζουμε τα πρόσωπα όλων σας, των άξιων διαδόχων των προγόνων μας και των προπατώρων σας και των γεννητώρων σας, και ευχόμεθα πάντοτε αυτός ο τόπος, το Κακοδίκι, το Σέλινο, η Κρήτη και γενικότερα η πατρίδα μας στον οίκια της ιστορίας του και της ιστορίας της να μπορεί όντως να έχει λόγο να καυχάται και κυρίως να
να μπορούν επερχόμενες γενναίες να συναρθρίζονται όπως εμείς σήμερα για να μνημονεύουν τους προγόνους τους, αλλά κυρίως να μαρτυρούν την ιστορία του τόπου, η οποία θα πρέπει να είναι μια ιστορική συνέχεια του χθες, του σήμερα και του αύριο. Ευχόμαστε προς όλους υγεία, δύναμη, κάθε καλό στην οικογένειά σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα προς όλους για την αυριανή μεγάλη μέρα και ορτή της Εκκλησίας μας και μακάρι τα παιδιά μας, τα παιδιά σας και οι επερχόμενες γενναίες σε αυτόν τον τόπο να συναρθρίζονται, τον ίδιο Θεό να λατρεύουν, τους ίδιους Αγίους να τιμούν και τους ίδιους γεννήτρες και προγόνους να μνημονεύουν. Χρόνια πολλά προς όλους.
οποίος ήταν αμαχητής εδώ στο σχολείο, μπροστά στην Αγία Τριάδα, και μετέφερε και πλακάκια μαζί με τους άλλους μαθητές οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή και μας βλέπουν βέβαια τώρα και φτιάξανε αυτό το ναό. Και βλέπανε τους εργάτες οι οποίοι ήταν πάνω και καθόταν και λέγανε «Καλά μωρέ αυτοί οι ανθρώποι, πώς θα ανεβαίνουν εκεί τα πάνω, πού είναι η δύναμη των αντίμων Θεών». Yeah.
Ειδικά η δική μας ενορία αυτή τη στιγμή έχει γύρω στους 32-34 ναούς
και ξέρετε τι πατήρα πρέπει να έχουμε. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους και μην ξεχνάτε ότι αύριο πάλι έχουμε την πανήγυρη της Αγίας Τριάδος, όπως είπε και ο Σεβασμιώτος στην ομιλία του, είναι η μέρα επαιτίου της Βαπτίσεως. Παρακαλώ. Γι' αυτό ακριβώς καλό είναι να έρθετε αύριο, είναι η μέρα που βολεί.